Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στην Σφακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, καλησπέρα σας. Η αθλητική ατζέντα της Κέρκυρας και σήμερα κοντά σας. Σήμερα βέβαια θα είμαι μόνος μου. Ο Γιώργος κολλείεται για τη σημερινή αθλητική εκπομπή. Όμως δεν θα είμαι μόνος. Θα έχω μια πολύ ευχάριστη παρέα. Και το λέω γιατί η παρέα μου αυτή ήταν και παιδική μου παρέα. Ήταν και συμπαίκτης μου. Ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές με τον ΑΟ Κέρκυρα. Και βέβαια ο Δημήτρης Μπόρτς είναι σήμερα κοντά μου. Δημήτρη, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Καλώς ευρικά. Και βέβαια θυμόμαστε τις ανεπανάληπτες τότε μέρες του ΑΟ Κέρκυρα. Βεβαίως. Μέρες που δεν ξεχνιόνται. Μέρες που έχω πει, Δημήτρη, ότι αυτή η ομάδα τότε που παίζει στη Β' Εθνική Κατηγορία μπορεί να μην είχε τους πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Εγώ δεν θα βάλω τους εαυτούς μας ότι είμαστε μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Όμως κατόρθωσε ένα πράγμα, ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Έγινε η αγαπημένη ομάδα των Κερκυραίων Φιλάθλων. Βέβαια. Και ο ΑΟ Κέρκυρα τότε συγκέντρωσε τα 2/3 των Κερκυραίων, ήταν φιλάθλοι του ΑΟ Κέρκυρα. Και κάθε Κυριακή ήταν η μοναδική ομάδα, γενικά η ομάδα, η οποία συγκέντρωνε 3, 5, 7, 4, 8 χιλιάδες κόσμο. Ήταν το γεγονός της Κυριακής. Μια ομάδα η οποία κατάφερε βέβαια να παίξει στην πρώτη εθνική κατηγορία αργότερα. Βέβαια και γίνηκαν, για κάτι δική μου άποψη, κακοί χειρισμοί. Βάλανε την ομάδα σε μεγάλα χρέη και μετά βέβαια κάμανε τη συνένωση με το Κασιόπι για να συνεχίσει μια ομάδα να παίζει στην πρώτη εθνική κατηγορία. Ναι, κοίτα, στην ουσία δεν κάμανε συνένωση. Πήρανε τα αφημί του Κασιοπιού. Το αφημί του Κασιοπιού, επήρανε το σήμα το δικό μας, τον ύμνο κτλ. Τώρα, εμείς σαν καινούργοι που είμαστε, να σου πω το εξής. Ναι. Ότι όταν πήραμε την ομάδα από το πρωτοδικείο, που ήταν ημερομηνία, αν θυμάμαι καλά, 12/3 του 20. Μετά από 2 μέρες είχαμε τον COVID. Έμεινε σε απραξία, θα πούμε ότι ναι. Η ομάδα έμεινε σε απραξία. Έμεινε σε απραξία 7 χρόνια. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κάποιον για αν κάμανε λάθη. Ο κόσμος όλος κάνει λάθη. Κανένας αλάνθαστος δεν είναι. Και ούτε θα κατηγορήσω κανέναν. Απλά και τον Καλογιάννη να ευχαριστήσουμε που ανέβασε την ομάδα στην Α' Εθνική Κατηγορία. Αν δεν ήταν ο Καλογιάννης, ας πούμε, δεν υπήρχε περίπτωση. Γιατί και εμείς, κατά καιρούς που είχαμε πολύ καλές ομάδες, όπως θυμάσαι, δεν μπορούσαμε λόγω Αθηνών. Βέβαια. Έτσι. Είχα πει σε μια αθλητική εκπομπή, Δημήτρη, ότι στενοχωριόμαι για ένα πράγμα. Ότι τότε εμείς δεν είχαμε έναν Καλογιάννη για να παίξουμε στην πρώτη εθνική. Ναι, θα μπορούσαμε άνετα με τις ομάδες που είχαμε τότε να έχουμε πάει και εμείς στην Α' Εθνική. Αυτό που θέλω να πω τώρα, ας πούμε, εμείς, αφού πήραμε την ομάδα από το πρωτοδικείο, εμείς δεν είμαστε αρχή ενός ανδρός, έτσι. Είμαστε όλων των Κερκυραίων. Έχουμε γράψει γύρω στα 300 άτομα. Μέλη, συνδρομητές και τα λοιπά που μας βοηθάνε και όποιος θέλει, οι αγκάλες μας είναι ανοιχτές να έρθουν να βοηθήσουν, γιατί
σήμερα είμαι εγώ, αύριο είσαι εσύ, μεθαύριο θα είναι ο άλλος, κάποιος άλλος, κάποιος άλλος. Εμείς δεν έχουμε, ναι, δεν λέμε ότι η ομάδα είναι του Μπόρτσι, του Κολιτά ή του Χοντρογιάννη. Εμείς καταφέραμε να αναστήσουμε τον Άο Κέρκυρα. Ήταν μια πολύ δύσκολη, ένα δύσκολο επιχείρημα αυτό το οποίο πραγματοποίησατε, να ξαναφέρετε την ομάδα σε αγωνιστική δράση. Σίγουρα. Και αν δεις, και θα σου πω και τι έχουμε κάνει, ας πούμε, μέχρι τώρα, χωρίς να θέλω να επενέσω τον εαυτό μας, να σου πάσουμε ότι έχουμε κατοχυρώσει το σήμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ναι. Έχουμε κάνει συμβολιογραφική πράξη τον ύμνο. Αυτοί που τον έφτιαξαν μας έκαναν συμβολιογραφική πράξη ότι μας παραχωρούν τα δικαιώματα κτλ. Κτλ. Απλά εγώ ήθελα, το παράπονο μου είναι το εξής, ότι δεν πήραμε τίποτα, δεν βρήκαμε τίποτα. Δηλαδή ξεκινήσαμε κάτω από το μηδέν, ούτε βιβλία, ούτε ακόμα είχαμε, εγώ θυμάμαι παλιά στα γραφεία μας είχαμε κύπελα, είχαμε φωτογραφίες, είχαμε διάφορα, είχαμε λάβαρα, είχαμε... Αυτά είναι χαμένα όλα. Απλά από τους Βούρλιγκανς που είχαν ένα γραφείο, που θυμάμαι, αυτοί μας δώσανε κάποιες φωτογραφίες και τα έχουμε βάλει τώρα, τα έχουμε κρεμάσει στο γραφείο μας, στο γήπεδο. Μπορείτε βέβαια, εγώ πιστεύω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε αυτά τα επάθλια, γιατί τα επάθλια δεν είναι προσωπικά. Είναι της ομάδος. Είναι της ομάδος. Και όπως λέμε, σήμερα είμαι εγώ, αύριο σε εσύ, την άλλη είναι ο άλλος. Ο Άο Κέρκυρα είναι όλων, δεν είναι σε κάποιο άτομο ιδιοκτησία. Δυστυχώς θα πω, Δημήτρη, και ένα πράγμα. Κάποτε από τα γραφεία του Άο Κέρκυρα, τότε που ήταν στον Άγιο Βασίλη τα γραφεία του Άο Κέρκυρα, ναι, υπήρχαν τα κύπελα του Ελισπόντου, του Άρη, του Αστέρα, υπήρχαν τα βιβλία που κρατούσαν οι ομάδες αυτές από τους αγώνες που έκαναν τότε, και αυτά τότε πήγανε σε μία αποθήκη, ναι. Ποιος ξέρει που στην οποία αποθήκη, από ό,τι πληροφορηθήκα μετά, γιατί και εγώ τα αναζητούσα για πολλούς λόγους, είχαν πέσει νερά, είχαν διαβρωθεί όλα τα βιβλία. Οπότε καταστράφηκαν. Ναι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δυστυχώς, εκεί που πρέπει να διαφυλάξουμε την ιστορία, δεν διαφυλάξαμε. Όχι. Γιατί και ο Άρης και ο Λίσμαντος και ο Αστέρας. Είναι ιστορία, δεν είναι... Βέβαια, και αυτό να το πούμε και στον κόσμο να το ξέρει, ναι, ότι ο Άο Κέρκυρα δεν... ναι, μεν, το 1968 έγινε το καταστατικό του, αλλά προέρχεται από την ένωση του Άρη, του Ελίσποντου και του Αστέρα. Και του Αστέρα, ναι, βέβαια. Οι οποίες ομάδες είχαν από τώρα και πριν, έχουν 100 χρόνια ιστορία. Βέβαια. Έτσι, δηλαδή είναι από την καταστροφή της Σμύρνης και τα λοιπά, που ήρθαν εδώ κάποιοι μετανάστες και δημιούργησαν αυτές τις ομάδες. Το 23... Άρα ο Άο Κέρκυρα, ναι, δεν έχει 50-60 χρόνια ιστορία, έχει 100. Βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι του χρόνου, το 23, ο Ελίσποντος συμπλήρουν 100 χρόνια 100 ζωής. Χρόνια. Ναι. Οπότε θα συμπληρώνουμε εμείς. Βεβαίως. Αυτή την ώρα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό, και αυτό που θέλω να σου πω επίσης σε αυτά που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε δώσει, γιατί σε καλέσε και σένα, ναι, στον καθηγητή του Πανεπιστημίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον Άκη τον Παυλογιάννη. Τον Άκη τον Παυλογιάννη, να φτιάξει την ιστορία του Άο Κέρκυρα. Έτσι, με φωτογραφίες, ναι, με, ναι, ναι, συνεντεύξεις, ναι, κτλ. Κτλ. Και από ό,τι γνωρίζω, βρίσκεται γύρω στο 95% με 98%. Ναι, αυτό μου είπε προχτές που το είμαστε μαζί. Για να ετοιμαστεί το βιβλίο. Ναι, ναι. Στην έκδοση του βιβλίου, και από εδώ, από το βήμα αυτό, θέλω να ευχαριστήσω τη Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, τον Σπύρο τον Μωραΐτη, και τη Δήμαρχο την κυρία Ιδρέου, μας είπε ότι θα μας βοηθήσει στην έκδοση κτλ. Όπως επίσης να ευχαριστήσω πάλι τη Δήμαρχο και τον Σπύρο τον Μωραΐτη, για τη βοήθεια που μας παρέχουν μέχρι τώρα και με το γήπεδο, το προπονητήριο και με διάφορα άλλα νόμιμα, ότι μπορούν νόμιμα και μας βοηθάνε. Πρέπει βέβαια, και σε αυτό το σημείο το είπα και προχτές που ήταν εκεί και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο κ. Μωραΐτης, ναι, είπα το εξής, ότι αυτός ο χώρος δικαιωματικά πρέπει να παραχωρηθεί στον Άο Κέρκυρα επαόριστον. Και το λέω αυτό γιατί και ο Άο Κέρκυρα και παλαιότερα, και εσείς τώρα έχετε κάνει τρομερές προσπάθειες, έχετε φτιάξει ένα ευπρεπέστατο χώρο, ένα χώρο που μπορεί εκεί να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα οι ακαδημίες της ομάδας. Αυτό που θέλουμε, ναι, αυτό που σύντομα, ναι, θέλουμε να κάνουμε. Βεβαίως. Ακαδημίες της ομάδας, ούτως ώστε και παιδιά να έρθουν και η ομάδα να γίνει πιο εύρωστη, βεβαίως, οικονομικά.
Έτσι, να κάνουμε μια βάση, ούτως ώστε μετά, αν μπορούμε να απογειωθούμε, να απογειωθούμε. Σιγά-σιγά, χρόνο με το χρόνο, όχι από τη μία χρονιά στην άλλη. Όχι, βέβαια. Γιατί πες ότι φέτος βγούμε πρωταθλητές και πάμε στη γάμα εθνική, θα πέσουμε. Μπαμ, κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Θέλει σιγά-σιγά βήματα να αποκτήσεις βάσεις, ποδοσφαιριστές. Και δόξα στον Θεό, φέτος με την πολύ μεγάλη βοήθεια του προπονητή μας, του Χοντρογιάννη, του Γιάννη, έχει φέρει στην ομάδα γύρω στα 10-12 παιδιά. Νέα παιδιά έχω δει. 14 έως 18-19 χρονών. Βέβαια. Και τα οποία παίζουν στις μιχτές. Παίζανε στις μιχτές. Και από ό,τι βλέπω στην προετοιμασία πάνε και πολύ καλά. Αυτό είναι και το μέλλον. Ένας από αυτούς, είναι και ο ανιψιός του Μπρεντάνου του Νάσου. Τον είχα 4 χρόνια στην Ακαδημία του Ορφέα. Τον οποίο περιμέναμε πέρσι να κλείσει τα 14 έτη για να μπορέσουμε να το βάλουμε μέσα να παίξει. Ναι, ναι. Και φέτος τον βλέπω ότι είναι. Είναι πάρα πολύ καλός. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Είναι ένας. Και τα άλλα παιδιά που ήρθαν οι νέοι είναι και αυτά πάρα πολύ καλά παιδιά. Ειδικά για το νεαρό τον Μπρετάνο, έχω να πω ότι είναι ένας παίκτης που έχει μυαλό. Παίζει με μυαλό. Σωστά. Έχει τρομερά προσόντα, αλλά πάνω απ' όλα έχει μυαλό και είναι βασικότατο. Σωστά. Ναι. Φτιάξατε λοιπόν ένα χώρο εκεί που έγινε προχτές ο αγιασμός. Ένα πολύ ωραίο χώρο. Ένα χώρο, Δημήτρη, που τον είχατε βρει σε αθλία κατάσταση. Για να πω την αλήθεια, άνδρο ναρκωτικών μπορώ να πω, γιατί βρίσκαμε σε βελόνες, σύριγγες, κατεστραμμένος ο αγωνιστικός χώρος, ήταν καμένος τα όλος ποδητήρια, τα ποδητήρια. Ευγάλαμε ούτε ξέρω πόσες σακούλες σκουπίδια από μέσα από τα αποδυτήρια. Όλα αυτά γίνανε εθελοντικά. Όπως εθελοντικά είναι και όλοι όσοι εργάζονται για τον ΑΟ Κέρκυρα και όσοι ποδοσφαιριστές έχουν έρθει, είναι όλοι εθελοντές. Βέβαια το μεγαλύτερο μέρος από ό,τι υπόθηκε, βέβαια εγώ δεν γνωρίζω γιατί δεν έχω έρθει, αλλά από ό,τι λένε όλοι και τα λοιπά, το κάρο το μεγάλο το τραβάς εσύ, Δημήτρη. Το τραβάω εγώ. Βέβαια, χωρίς να πούμε ότι και τα άλλα τα παιδιά που είναι κοντά δεν βοηθάνε, έτσι. Βοηθάνε όλοι, όλοι. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Λόγω του ότι εγώ είμαι συνταξιούχος τώρα, έχω πιο πολλές ώρες ελεύθερες. Τα άλλα παιδιά από του Συμβουλίου και ο πρόεδρος μας, ο Γιώργος ο Κολιτάς, έχει τις επιχειρήσεις του και ο Καρτέρης το ίδιο και ο Κοσκέρης το ίδιο. Και είναι και δύσκολη εποχή τώρα. Είναι δύσκολη εποχή και βέβαια, τα λοιπά. Βέβαια. Και εγώ προσπαθώ όσο το δυνατόν, μπορεί να τα κάνω και όλα, αλλά δεν τα προλαβαίνω και όλα. Έτσι. Και άμα κάνεις πολλά πράγματα, δεν τα κάνεις και όλα καλά. Βέβαια, μου έχει φάει πολλές ώρες το πλάντραφο που τον έχω αναλάβει με 105 που λέμε στο στρατό. Πολλές ώρες για τα ποτίσματα, για λιπάσματα, για κουρέματα, για τα πάντα όλα εκεί πέρα, τα σύρματα που τα είχαν καταστρέψει και θέλουν πάλι φτιάξιμο. Εντάξει. Βέβαια, ο φυσικός αγωνιστικός χώρος του ΑΟ Κέρκυρα είναι το Εθνικό Στάδιο, έτσι. Καλά, το είπα και προχθές σε μια άλλη εκπομπή που με καλέσανε, ότι ο ΑΟ Κέρκυρα και άσφαλτο να έχει το Εθνικό Στάδιο, θα παίξει εκεί με την άσφαλτο. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε. Είναι εκεί παίζουν ποδόσφαιρο. Εσύ πότε ξεκίνησες, ποια χρονολογία, θυμάσαι. 63. Πού έπαιξες. Εκεί. Πού προπονήθηκες. Εκεί. Και εγώ που ήμουν 6 χρόνια μετά από σένα, 7. Και εγώ από εκεί ξεκίνησα προπόνηση, αγώνες, φιλικά, τα πάντα. Ξεκίνησα με το 1/3 των Κερκίδων των μεγάλων. Μπράβο, και εγώ από εκεί. Και μετά σιγά σιγά μεγαλώνανε. Φυσικά εκεί είναι το, πιστεύω ότι εκεί ο κόσμος είδε την ομάδα μας, εκεί με τα πολεμικά γινόταν τα πρωταθλήματα, ο Άρης, ο Λίσποντος, ο Αστέρας, ο Όλυμπος, έπεσαν σε αυτό το γήπεδο. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Εθνικού Σταδίου, τον κύριο Λικούρη, με τον οποίο έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Τώρα κάπου διάβασα σε κάποια εφημερίδα ότι πρόκειται να αναθέσουν να μπει καινούριος κλεοτάπητας στο Εθνικό Στάδιο και φτιάξιμο του Ταρτάν. Ναι. Προχτές. Είναι το πιο αναγκαίο. Κάπου το διάβασα. Για μένα έπρεπε να έχει γίνει. Κάπου έχει, το διάβασα. Έχει αυτό. Καθυστερήσει τρομερά αυτή η δουλειά. Δεν εννοείται Κέρκυρα να μην έχει ένα γήπεδο με κλεοτάπητα.
με τόσο τουρισμό που έχει. Βέβαια. Καταλάβεις. Γιατί εκτός από αυτό περνάει και ο κόσμος και κάνει έτσι μέσα από εκεί και βλέπει καμένο πράγμα και σου λέει τι είναι εδώ πέρα. Όπως και το Ταρτάν που πολύ σωστά το είπες. Εδώ το Ταρτάν είναι φαγωμένο. Πρωταθλητές εδώ είναι στην Ελλάδα και είναι ντροπή να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Σε ένα σημείωμα που είχα κάνει στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Αβγενάκη, μου είχε απαντήσει και μου είπε ότι ο πρόεδρος και το Δέλτα Σίγμα του Εθνικού Σταδίου προσπαθούν να κάνουν σχεδιάγραμμα κτλ. Κτλ. Για να μπορέσουν να φτιάξουν το γήπεδο κτλ. Βέβαια, στο χορτάρι έχει μεγάλη επίπτωση το ότι δεν το ποτίζουν και τα λοιπά, ότι στοιχίζει το νερό πάρα πολλά χρήματα. Οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι όλα αυτά γίνηκαν και έμεινε έτσι το γήπεδο γιατί υπήρχε ένα χρέος προς τη ΔΕΙΑΚ από το γήπεδο. Και εκεί σταματήσανε να ποτίζεται το γήπεδο και εκεί ξεράθηκε το γήπεδο. Ναι. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Σε πληροφορώ με την πρώτη βροχή που έπεσε. Εάν πας, ξεκινάει και βγαίνει χορτάρι. Το θέμα είναι, εντάξει, βγαίνουν βλήτρα τώρα. Και όχι, χορτάρι το μικρό. Έχει και τέτοια που λες, αλλά είναι το μικρό. Το θέμα είναι ότι θέλει μια καινούρια θέλει να κατασκευή. Γιατί και αυτό το χόρτο κράτησε πολλά χρόνια, πρέπει να το πούμε. Δεν ήταν κάτι, τόσα χρόνια παίζανε. Βέβαια, είναι ακριβή η συντήρησή του, να ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Είναι ακριβή η συντήρησή του. Όταν έχεις χορτάρι τώρα, έτσι που έχει γίνει το νερό και τα διάφορα άλλα λοιπάσματα, ξέρω εγώ, κτλ. Είναι ακριβή η συντήρηση του. Κοίταξε, πρέπει να παίζεις δύο παιχνίδια τη βδομάδα και να κάνεις και μία προπόνηση τη βδομάδα, τίποτα άλλο. Απαγορεύεται παραπάνω χρήση του γηπέδου. Ναι. Είναι κανόνας. Ο κανόνας για το χορτάρι. Για να διατηρηθεί. Δημήτρη, πώς είναι τα πράγματα φέτος που πλέον παίζεται στη μεγάλη κατηγορία της Κέρκυρας? Ναι. Μια κατηγορία που πρέπει να πω ότι η Κέρκυρα έπαιξε μόνο 5-6 χρόνια, έχει παίξει την πρώτη κατηγορία. Ναι. Ποτέ δεν είναι, δηλαδή από όταν έπεσε από τη Β' Αθηνική. Είμαστε Γ' Αθηνική, Β' Αθηνική, Δέλτα Αθηνική, Α' Αθηνική, Ρ' Αθηνική. Είμαστε πολύ λίγα χρόνια στις κατηγορίες εδώ τις τοπικές. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι μετά από μάχες πέρσι και τα λοιπά, που ο προπονητής μας κατάφερε και μάζεψε ένα ρόστερ γύρω στα 30 άτομα, πέρσι, όλο Κερκυραίους, καταφέραμε να ανεβούμε. Αφού λοιπόν ανεβήκαμε, ο προπονητής και πάλι έχει βρει και τα παιδιά αυτά που σου είπα. Έχουμε κάνει και 2-3 προσθήκες παιδιών που είναι μεταξύ 20 και 30. Έτσι. Χρειάζεται πάντα η ναι, εμπειρία, σίγουρα. Βέβαια. Είναι και κάνα δύο που είναι 31, 33, ξέρω εγώ, εκεί πέρα είναι. Εμείς αυτό που θα κάνουμε φέτος είναι να κάνουμε μια καλή βάση, να κάνουμε καλή εμφάνιση. Δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να βγούμε πρωταθλητές, έτσι. Και είναι και πιο οργανωμένες ομάδες, πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Γιατί έχουν πολύ καιρό σε αυτές τις κατηγορίες και ανεβαίνουν και κατηγορίες. Ναι, εμείς αυτά που κάνουμε, όπως είπαμε και πάλι, τα κάνουμε όλα εθελοντικά. Δηλαδή ούτε οι ποδοσφαιριστές παίρνουν λεφτά, ούτε οι προπονητές, ούτε οι γυμναστές, ούτε οι φροντιστές, ούτε κανένας. Έτσι. Από τα διάφορα χρήματα που προσπαθούμε και μαζεύουμε, είναι τα έξοδά μας για τη μετακινήσεις, συντήρηση του γηπέδου, συντήρηση ρουχισμός των αθλητών, μπουφάν, μπάλες, νερά, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, ναι, βέβαια. Τα πάντα όλα. Αυτό θα κάνουμε για φέτος. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα κάνουμε μια καλή εμφάνιση για πρώτη φορά στην Α1 κατηγορία μετά από τον 7-ετή αποκλεισμό, ας πούμε, που είχε. Μια δύσκολη κατηγορία, πρέπει να τονίσουμε, έτσι. Μια δύσκολη κατηγορία, γιατί κάποιες ομάδες από τις άλλες που θα πρωταγωνιστούν ίσως χαλάνε και πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Ναι, βέβαια. Εμείς δεν χαλάμε χρήματα, θέλουμε τους παίχτες που έρχονται να είναι όλοι εθελοντές, να αγαπάνε την ομάδα όπως την αγαπάμε και εμείς. Και οι φίλοι αθλητές είναι κοντά σας, Δημήτρη? Κοίτα, Βίκη μου, έχουμε, καταρχάς θέλω να σου πω ότι έχουμε μια ομάδα, το Βούρλιγκανς. Ναι, εκτός από τα παιδιά αυτά που τρέχουν. Οι οποίοι είναι σε κάθε αγώνα
είναι κοντά μας με σημαίες, με ταμπούρλα, με κορνέτες κτλ. Και βοηθάνε και στο γήπεδο. Και βοηθάνε στη συντήρηση του πλάντραφου και σε διάφορα άλλα. Και, και στις πωλήσεις που κάνουμε σε κάποιες φανέλες που θέλουν οι φύλαθλοι, οι ξένοι κτλ. Βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά αυτά και από εδώ θέλω να τα ευχαριστήσω και πάλι. Ο παλιός και κυρίως φύλαθλος. Ο παλιός και κυρίως ο φύλαθλος. Κοίτα, εκτός από όταν λέμε παλιός, λέμε αυτά, το φύλαθλο είναι και στην πρώτη εθνική κατηγορία. Αυτά τα 300 άτομα που έχουμε μαζέψει, ας πούμε, πιστεύω ότι θα βοηθήσουν. Ναι. Και έχουμε εκδώσει τώρα και τα εισιτήρια διαρκείας, που μέχρι τώρα έχουμε δώσει γύρω στα 200. Πιστεύω, ανέκαθεν, αν θυμάσαι κι εσύ, ο Κερκυραίος ήθελε πρώτα να δει. Ναι, και μετά. Να έρθει, ξέρω εγώ, και τα λοιπά κοντά μας. Ναι, αλλά πρέπει να εκτιμηθεί μια προσπάθεια που γίνεται για να. Κοίταξε, σε όποιον έχουμε πάει, σε όποιο Κερκυραίο ή επιχειρηματία, είναι κάποιοι επιχειρηματίες που μας έχουν βοηθήσει. Και σε όποιο αγνό φύλαθλο έχουμε πάει, δεν μας λέει όχι. Θετικό αυτό. Δεν μας λέει όχι. Ναι. Απλά εμείς θέλουμε όλους τους φυλάθλους του ΑΟ Κέρκυρα να έρθουν. Να τους αγκαλιάσουμε και να προχωρήσουμε. Ρωτάνε πολύ ποια θα είναι η έδρα της ομάδος. Εμείς έχουμε δηλώσει η έδρα της ομάδος το Εθνικό Στάδιο, ναι, το οποίο είναι ανέτοιμο, και για δεύτερη έδρα έχουμε δηλώσει το Κοντόκαλι. Που έχουμε και πάρει, αυτό είναι ανέτοιμο, βέβαια. Που έχουμε πάρει και το χαρτί από το Δήμο κτλ. Και αυτό ανέτοιμο. Μας έχει πει ο εργολάβος, όχι σε εμάς, στον Αντιδήμαρχο, ότι θα υπολογίζει ότι θα το έχει έτοιμο τέλος με πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Τέλος Σεπτεμβρίου, με πρώτο 15ήμερο θα το έχει έτοιμο το Κοντόκαλι. Τώρα το Εθνικό Στάδιο, εάν το ξεκινήσουν τώρα, αυτό σε 15 μέρες είναι έτοιμο. Γιατί θα βάλουν τον τάπητα αυτό το ρολό. Το έτοιμο. Το έτοιμο. Ναι. Δεν θα βάλουν όχι συνθετικό, κανονικό. Ναι, κανονικό τέτοιο. Έτσι έγραφε η εφημερίδα, χωρίς να ξέρω, δεν έχω συζητήσει. Θέλει 1,5 μήνα, κύριε Δημητρή. Τέλος πάντων, όσο και να θέλει. Αν είναι το Κοντόκαλι, είναι καλή λύση. Ναι, εμάς κοίταξε, και το Κοντόκαλι να είναι ανέτοιμο, θα μας ορίσει η Ένωση ένα γήπεδο που θα πάμε να παίξουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Καλά, οπωσδήποτε βέβαια, έτσι γίνεται. Όπου και να πάμε. Επίσης, η σκέψη μας του Συμβουλίου και τα λοιπά, και των παιδιών, αυτό που τους περνάμε, είναι το εξής. Με όλες τις ομάδες του νησιού δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Είμαστε φίλοι. Δηλαδή, αύριο μπορεί να θέλουμε να πάρουμε ένα παίχτη εμείς από μια ομάδα και να δώσουμε εμείς παίχτη στην ομάδα που θα μας ζητήσει. Να έχουμε καλές σχέσεις κτλ. Είμαστε αντίπαλοι μια μισή ώρα. Καλά, βέβαια. Φύγαμε αγαπημένα κτλ. Σεβασμό σε αυτή την ομάδα. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει από όλα τα σωματεία του νησιού. Είναι μια ιστορία ο ΑΟ Κέρκυρα για την Κέρκυρα. Δεν είναι οποιοδήποτε σωματείο. Η μοναδική ομάδα επτανήσεων που έχει παίξει στην Α' Εθνική Κατηγορία και πίσω της έχει μια ιστορία 100 ετών. Βέβαια, δεν το έχει ούτε ο μοναχά Παναθηναϊκός, αυτές οι ομάδες έχουν. Βέβαια. Δημήτρη, εκτός όμως από τα τοπικά, έχετε αναπτύξει και μια πολύ μεγάλη φιλία με ομάδες εκτός Ελλάδος, όχι μόνο εκτός Κέρκυρας, εκτός Ελλάδος. Ναι. Πρόσφατα πήγατε στη Σερβία. Στη Σερβία. Πήγαμε στη Σερβία που έχουμε μια φιλία εκεί η οποία ξεκίνησε με ενέργειες του Προέδρου μας, του Γιώργου του Κολιτά. Και έχουμε πάει εκεί 2 φορές. Έχουν έρθει αυτοί εδώ 2, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Και μιλάμε για Ερυθρό Αστέρα, έτσι, που μας ακούνε οι άλλες ομάδες μεγάλες. Ναι, ναι, ναι. Οι παλέμαχοι Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και τα λοιπά, ΠΑΟ, ΚΑΡ και έτσι, ότι πάμε εμείς εκεί και παίζουμε με τον Ερυθρό Αστέρα και μας λένε να έρθουμε κι εμείς, μαζί σας να έρθουμε κι εμείς. Ναι, ναι, ναι. Και όχι μόνο, έχουμε και άλλες προτάσεις. Έχουμε προτάσεις από την Κύπρο. Είχαν έρθει πρόσφατα και από εκεί. Έχουμε προτάσεις από τη Σλοβενία. Που ήρθανε και παίξαμε. Εδώ, ναι, ναι, θυμάμαι, έχουμε προτάσεις από τη Μάλτα, έχουμε προτάσεις από τη Βενετία. Αυτό βέβαια με τους παλέμαχους. Με τους παλέμαχους, για τους παλέμαχους μιλάμε. Όπως επίσης τώρα τελευταία έχουμε και πρόταση από Ξάνθη, και οι οποίοι μας είπαν να μας φιλοξενήσουν στο αθλητικό κέντρο που έχουν αυτοί, δεν θυμάμαι πώς το λένε, από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη. Με τη μεσολάβηση και του φίλου μας, του Γιώργου, του Χαραλαμπίδη, του παλέμαχου, ο οποίος μένει στη Βέρεια και εργάζεται εκεί, στη Βόρειο Ελλάδα.
Έχουμε με πολλές ομάδες, ναι. Και εάν μπορέσουμε και θέλουμε, μπορούμε να πάμε και σε άλλες ομάδες μεγάλες. Δημήτρη, οι παλέμαχοι είναι κοντά στην ομάδα. Κοίτα, οι παλέμαχοι ξεκινήσαμε, μπορώ να πω, λίγο έχουν να τονίσει τώρα τελευταία. Ίσως είναι και οι δουλειές που δουλεύουν, ότι είναι καλοκαίρι. Θα κάνουμε εμείς τώρα μια προσπάθεια να μαζευτούμε πάλι, όπως στην αρχή που θυμάσαι που είχαμε, ναι, καλέσει, ναι, ναι, όλους τους παλέμαχους και σένα, και είπαμε να είμαστε όλοι μαζί και να ξεκινήσουμε και να βοηθήσουμε όλη την ομάδα μας. Και πάλι θέλω να τους πω τους παλέμαχους ότι η ομάδα δεν είναι δικιά μου, επειδή είμαι τώρα εγώ εκεί, ή του Κολιτά ή του Χοντρογιάννη. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει να βοηθήσει, να, ναι, βοηθήσει, ναι, ναι, να τον αγκαλιάσουν, ναι, να μας αγκαλιάσει όλους. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν. Η αγάπη για το σωματείο δεν είναι καρέκλες. Η αγάπη για το σωματείο είναι η προσφορά που μπορεί να δώσει ο καθένας. Δεν είναι. Όταν αγαπάς κάτι, προσφέρεις. Ανεξαρτήτως αν είσαι πρόεδρος, αν είσαι γραμματέας, αν δεν είσαι και τίποτα. Καταλάβεις. Έτσι είναι. Εκεί δείχνεις την αγάπη σου κτλ. Δημήτρη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Να πω δύο πράγματα. Ναι, ναι, να πεις όσα θέλεις. Να πω δύο πράγματα. Ναι. Δεν βλέπω κιόλας, είμαι και μεγάλος από ηλικία. Ναι. Έχουμε τα όπλα κοντά μας. Δεν είναι. Λοιπόν, καταρχάς ήθελα να πω ότι έχουμε γράψει γύρω στα 300 άτομα μέλη. Έχουμε κάνει γενική συνέλευση. Έχουμε βγάλει νέο διοικητικό συμβούλιο, αυτό που ναι, ισχύει μέχρι και για του χρόνου τον Ιούνιο. Έχουμε εγγραφεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στο Μητρό. Στο Μητρό. Και έχετε πάρει την αθλητική αναγνώριση. Έχουμε πάρει αθλητική αναγνώριση. Έχουμε κάνει καταχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, που σου είπα και προηγουμένως, ναι, για το σήμα και τον ύμνο. Έχουμε κάνει δικαιολογητικά για την εναρμόνιση του καταστατικού με το νέο αθλητικό νόμο. Έχουν κάνει καινούριο καταστατικό δηλαδή. Θεώρηση νέων βιβλίων, γιατί δεν υπήρχαν, ναι, βιβλία. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά είναι υποχρεωτικά πλέον, ναι, τώρα, βάση νόμου. Την παραχώρηση, ναι, του προπονητηρίου του Πλαντράφου από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Και να ευχαριστήσω ξανά τον Μωραΐτη, τον Σπύρο, τον Αντιδήμαρχο και την κυρία Ιδραίου, τη Δήμαρχο. Να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Παραχώρηση προς χρήση του γηπέδου ΕΑΚ, γιατί και εκεί πρέπει να κάνεις, ναι, ναι, χαρτιά, και να πάρεις την άδεια, ιδιωτικό, ναι, συμφωνητικό. Ναι, ναι, βέβαια. Συμμετοχή της ομάδος στην κατηγορία που και ανεβήκαμε. Άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού όψεως, που δεν μας άνοιγε κανένας, λόγω του ότι τότε δεν είχαμε συμβούλιο κανονικό. Ναι, ναι. Και είμαστε από το πρωτοδικείο. Ναι, ναι, ναι. Δημιουργία e-shop, δηλαδή κάποιος μπορεί να μπει μέσα και να παραγγείλει ό,τι θέλει από τις εμφανίσεις, φόρμες και τα λοιπά του ΑΟ Κέρκυρα. Μπουφάν και τα λοιπά, ναι, βέβαια. Έχουμε γραφεία μέσα στο Εθνικό Στάδιο, ένα μικρό γραφειάκι. Και τελευταίο, αυτό που σου λέω τώρα, είναι η συγγραφή του Λευκόμαθος Ιστορίας στο ΑΟ Κέρκυρα, που περιμένουμε μέρα με τη μέρα να μας δώσει ο καθηγητής το OK για να προχωρήσουμε στην έκδοση του βιβλίου, το οποίο θα το κάνουμε και αγγλικά. Καλό αυτό. Δηλαδή, πολύ καλό. Και, ναι, ελληνικά και αγγλικά, ναι, ούτως, ναι, ώστε να μπορέσει η ομάδα αργότερα, ναι, να το πουλάει και στους ξένους, που οι ξένοι, σε πληροφορώ, ήμουνα μία μέρα σε ένα καφέ και έρχεται ένας ξένος και λέει, θέλω να αγοράσω μία φανέλα αθλητική από εδώ, από την Κέρκυρα. Ναι. Και φώναξα και πούλησα μία φανέλα στον μπαρ. Λοιπόν. Αυτά τα ολίγα. Ναι. Πάμε. Δημήτρη, να ευχηθούμε να είναι μια καλή χρονιά, όπως τη θέλετε, με καλό ποδόσφαιρο. Έτσι, ο ΑΟ Κέρκυρα να βρει το δρόμο του σιγά σιγά στις βάσεις που βάζετε, που είναι και η σωστή αυτή τακτική. Πρώτα να μπουν οι βάσεις και μετά να διεκδικήσετε αυτό που απαιτεί το όνομα του ΑΟ Κέρκυρα. Πού πρέπει να πάει η ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Πού πρέπει να πάει. Βέβαια. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω που με κάλεσες, να πω, εντάξει, αυτά τα δύο λόγια. Και ήθελα να σου πω, να έρθεις πολύ πιο, είσαι κοντά στην ομάδα, να έρθεις πολύ πιο κοντά στην ομάδα, και όταν θα ξαναπάμε πάλι στη Σερβία, σε καλούμε από τώρα να έρθεις μαζί μας και να τραβήξεις, να δεις τι κάνουμε για την Κέρκυρα.
Ελπίζω, Δημήτρη, βέβαια μεγαλώνουμε σιγά σιγά και δυσκολευόμαστε σε πολλά πράγματα. Ίσως και η υγεία μας λίγο να μας εμποδίζει να είμαστε τόσο πολύ δραστήριοι. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά και βέβαια θα είμαι κοντά στην ομάδα ο Κέρκυρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι κάτι που εξάλλου βρίσκεται μέσα μας τόσα χρόνια και δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Δεν ξεχνάμε τον Αλμπερτόζη. Βέβαια. Βέβαια. Τα ωραία μας χρόνια που τα περάσαμε πάρα πολύ ωραία, με γέλια, με σίγουρα χαρές και πίκρες βέβαια που υπήρχαν, γιατί μια ομάδα έχει και τις χαρές, έχει και τις πίκρες. Αυτά όλα μένουν, δεν φεύγουν ποτέ. Ήταν τα ωραίότερα χρόνια της ζωής μας. Λοιπόν, έτσι είναι. Αυτά λοιπόν από τη σημερινή συνάντηση με τον Δημήτρη τον Μπόρτς. Βέβαια, θυμηθήκαμε παλιά πράγματα, θυμηθήκαμε τον νέο Αοκέρκυρα, που βέβαια ο Αοκέρκυρα συνεχίζει. Ο Αοκέρκυρα είναι ιστορία για το ποδόσφαιρο της Κέρκυρας και έχουμε υποχρέωση όλοι μας, και οι φίλαθλοι και οι παλιοί παίχτες, να είμαστε κοντά και να βοηθήσουμε αυτή την ομάδα. Αυτά λοιπόν από το πρώτο μέρος της αλληλεγγύης μας εκπομπής. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy. Φακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Φακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Φακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Φακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της αθλητικής μας εκπομπής. Προβλήματα υπάρχουν στα ερασιτεχνικά σωματεία, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Βλέπουμε ότι πολλές ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων αναστέλουν τους αγώνες κυπέλου, τους αγώνες κυπέλου τους που έχουν εξαγγείλει, αλλά και τα πρωταθλήματα που κάποιες ενώσεις θα έχουν ξεκινήσει, κάποιες δεν το έχουν ξεκινήσει ακόμα. Και βέβαια υπάρχει αυτή η γνωστή διαμάχη μεταξύ της ΕΠΟ και πολλών ενώσεων, που βέβαια πρόσκεινται στην ΕΠΟ, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, με το θέμα του Μητρώου, της εγγραφής των συλλόγων στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για να πάρουν βέβαια την αθλητική αναγνώριση που απαιτείται. Και μάλιστα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μάλλον ο Υφυπουργός Αθλητισμού, έχει βγάλει μία τελευταία διάταξη που λέει, έστειλε μάλλον ένα έγγραφο που λέει ότι από τις 5 του μηλό Σεπτεμβρίου τα σωματεία τα οποία δεν έχουν κάνει τις σχετικές ενέργειες για να εγγραφούν στο Μητρώο και να πάρουν την αθλητική αναγνώριση δεν έχουν δικαίωμα να προπονούνται στα εθνικά
και δημοτικά αθλητικά κέντρα, ούτε να εκδίδονται άδειες για να δίνουν αγώνες στα σωματεία αυτά. Βέβαια, το πράγμα, κατά τη δική μας άποψη, έχει δύο όψεις. Τη μία όψη που πράγματι τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει επιτέλους να λειτουργούν σαν αθλητικά σωματεία, δηλαδή να κάνουν γενικές συνελεύσεις, παρουσία βέβαια ή δικηγόρου ή ατόμου από το δικαστικό εκπροσώπου, να υπάρχουν τουλάχιστον 20 μέλη τα οποία θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, να έχουν τα βιβλία, επικυρωμένα τα βιβλία τους, βιβλία εισόδων, βιβλία εξόδων, το ταμείο τους, να υπάρχει η γραμματεία τους, βασικά πράγματα βέβαια για να λειτουργεί σωστά ένα σωματείο. Και λέω ένα πράγμα, ότι βέβαια πολλές φορές βλέπουμε σωματεία που οι εκλογές γινόταν σε ένα χαρτί. Δεν γινόταν εκλογές, αλλά σε ένα χαρτί γραφόνταν 5, 6, 7 ονόματα, οποιαδήποτε ονόματα που γράφε αυτός ο οποίος, αυτός ή 2-3 άλλοι οι οποίοι προσπαθούσαν να κρατήσουν το σωματείο, γράφαν τυπικά και κάποια άλλα ονόματα για να συμπληρώσουν και βέβαια προσπαθούσαν αυτό το σωματείο να το προωθήσουν με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Εδώ λοιπόν μπαίνει κατά κάποιο τρόπο μία τάξη. Όμως υπάρχει και η άλλη όψη. Η άλλη όψη που λέει το εξής, ότι για να κάνεις όλες αυτές τις ενέργειες για το Μητρό, για την αλλαγή του καταστατικού, που είναι υποχρεωτική αλλαγή του καταστατικού, έτσι, για να πάρεις την αθλητική αναγνώριση, απαιτείται ένα ποσό γύρω στα 7 εκατοστάρικα περίπου, 700 ευρώ, για να γίνουν όλες αυτές τις ενέργειες. Και αντιλαμβάνεστε ότι στη δύσκολη αυτή κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή την οικονομική, πολλά σωματεία δεν έχουν αυτά τα χρήματα. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να μην απαγορεύσει σε κάποια σωματεία που δεν έχουν τα χρήματα για να κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες, να έχουν αθλητική δραστηριότητα, να παίζουν δηλαδή στα πρωταθλήματα. Μπορούσε πολύ εύκολα να πει ότι δεν θα δικαιούνται αυτά τα σωματεία οικονομικής επιχορήγησης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αφού πλέον δεν είναι γεγραμμένα στο Αθλητικό Μητρό, δεν θα μπορούν να παίρνουν κάποια χρήματα από το Δήμο ή από την Περιφέρεια, ότι θα πρέπει να πληρώνουν στα γήπεδα που θα παίζουν τα δημοτικά ή τα δημόσια, δηλαδή να βάλει κάποια τέτοια κίνητρα ώστε να μην απαγορεύσει σε κάποιο σωματείο, να απαγορεύσει σε σωματεία που δεν διατηρούν υποδομές. Αυτά ναι, να τα βάλει και να βάλει αυτούς τους περιορισμούς. Να μην αναστείλουν όμως την αθλητική δραστηριότητα. Αν και βέβαια πιστεύω ότι για να γίνει ο αθλητισμός σωστός θα πρέπει να υπάρξουν γήπεδα 4-5 στην περιφέρεια, τα οποία να είναι γήπεδα σωστά, με οι αθλητικές εγκαταστάσεις να είναι σωστές, να υπάρχει το γυμναστήριο, το αθλητικό γυμναστήριο μέσα, να υπάρχουν όλες αυτές οι απαιτήσεις που θα μπορούν ένα ή δύο σωματεία από την περιφέρεια εκείνη εκεί ή που θα βρίσκονται σε αγωνιστική κατάσταση να έχουν τις υποδομές τους και να λειτουργούν σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε και αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και σωματεία που θα λειτουργούν σωστά. Μην είμαστε μεσημεροί και θέλουμε να υπάρχει σωματείο το οποίο δουλεύει κατά κάποιο τρόπο στα ψέματα. Κάποτε πρέπει να αποκτήσουμε μια υπευθυνότητα, να αποκτήσουμε μια λογική συνεργασίας, αν δεν μπορούμε με ένα διπλανό χωριό, με ένα διπλανό σωματείο. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε σωματεία
στα οποία παίζει ο κουρίας του χωριού, παίζει ο οποιοδήποτε άλλος, άτομα 45, 50 χρονών, τα έχουμε δει και αυτά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα οργανωμένο σωματείο. Και κάτι άλλο, να δώσουμε ευκαιρίες στα νέα παιδιά, υποδομές, ευκαιρίες στα νέα παιδιά, να δημιουργήσουμε αυτά τα σωματεία για να έχουμε ένα καλό ποδόσφαιρο. Το να φέρνουμε τώρα από απέναντι κάποιους παίχτες και να δίνουμε 3, 4, 5, ίσως και παραπάνω χιλιάρικα για να έρθει αυτός ο παίχτης. Να μην πέσει η ομάδα μας από την κατηγορία που βρίσκεται, δεν νομίζω ότι ωφελεί καθόλου το κερκυραϊκό ποδόσφαιρο, αλλά και την ίδια την ομάδα. Αυτά ήθελα να πω για τη διένεξη την οποία υπάρχει, μία διένεξη που πρέπει να λυθεί το θέμα, γιατί βλέπω ότι με τις αναστολές των πρωταθλημάτων τραβάει προς τα πίσω η αγωνιστική περίοδος και βέβαια ιδιαίτερα για μας θα έρθει ο Απρίλης μήνας που και οι γιορτές του Πάσχα θα πέφτουν τότε και θα ανοίξουν και τα ξενοδοχεία και θα αρχίσουν οι δουλειές και άντε να βρεις παίχτες, άντε να συγκεντρώνεις ομάδα για να παίξει στο πρωτάθλημα. Δύσκολες λοιπόν καταστάσεις. Πρέπει να επικρατήσει λοιπόν η σύνεση, να επικρατήσει η συνεργασία που πρέπει να υπάρχει και όλα τα άλλα να πάνε στην άκρη. Αυτά λοιπόν και να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της σημερινής μας αθλητικής εκπομπής και να πάμε στον Κόρισο δρόμο που γίνεται στο Νήσο. Ο Κόρισος ο οποίος φέτος συμπληρώνει την 10η χρονιά του. Θα γίνει λοιπόν το Σάββατο και είναι ένας δρόμος που είναι τρέξιμο στην άμμο, περπάτημα στην άμμο, διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες αποστάσεις που θα δημιουργηθούν σε αυτόν τον αγώνα που έχει καθιερωθεί πλέον και που θα μας μιλήσει τώρα ο Σταμάτης ο Πελάης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Κέρκυρας, του Εργατικού Κέντρου της Κέρκυρας, συγγνώμη, η κυρία Αναστασοπούλου και ο κύριος Πέρος. Ας ακούσουμε λοιπόν τι μας λένε για αυτό το δρόμο. 11 χρόνια μετά, πρωτοβουλία αγώνα ίσως, Κόρισος Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος, 10 χρόνια Κόρισος Αγώνας Δρόμου, μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται 10 ολόκληρα χρόνια έχει γίνει θεσμός στο Νήσο. Και μετά από τόσα χρόνια, αν κανείς γυρίσει στο τι λέγονταν όταν ξεκινούσαμε να δίνουμε αυτό τον αγώνα για να μείνει ο Ίσος στον κερκυραϊκό λαό, σε ολόκληρο τον κόσμο και να μην τσιμεντοποιηθεί, να μην ιδιωτικοποιηθεί, να μην δοθεί στα μεγάλα αρπακτικά, κανείς καταλαβαίνει ότι όλοι αυτοί που λέγανε ότι ο αγώνας τότε ήταν μάταιος και ότι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα και ότι η ισχύ των μνημονίων, των κυβερνήσεων, των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων θα συμπαρασύρουν στο πέρασμά τους τα πάντα, τα όποια κινήματα κτλ. Όλοι αυτοί λοιπόν διαψεύστηκαν τουλάχιστον για μία δεκαετία. Έχουμε διανύσει ήδη μία δεκαετία προστασίας του Ίσου και συνεχίζουμε αυτό τον αγώνα. Έναν αγώνα που έφερε ως αποτέλεσμα και την υποχώρηση ακόμη και του ΤΑΙΠΕΔ, ακόμα και της κυβέρνησης σε επιλογές τις οποίες είχαν κάνει σε σχέση με το αν είναι δασόδη περιοχή ή όχι κτλ. Συνεχίζουμε αυτό τον αγώνα. Συνεχίζουμε αυτό τον αγώνα με δράσεις και βεβαίως έχει σοβαρότατη ευθύνη η τοπική κοινωνία, η αυτοδιοίκηση, οι θεσμικοί φορείς να εμπλουτίσουν με δράσεις συμβατές με το περιβάλλον και με τον τον Ίσο και με την όλη φιλοσοφία του πώς πρέπει να προστατεύεται ο χώρος αυτός, με βάζοντας αρκετές δράσεις μέσα οι οποίες θα κάνουν το χώρο και επισκέψιμο, θα κάνουν το χώρο να είναι πραγματικά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της Κέρκυρας, τόσο της φύσης της,
όσο της, της ίδιας της κοινωνίας για την αναψυχή της και τα λοιπά, όσο αν θέλετε και της οικονομικής δραστηριότητας, γιατί ο ίσως ελεύθερος προσφέρει πραγματικά και απείραχτος και μη ιδιωτικοποιημένος προσφέρει πάρα πολλά και στην τοπική οικονομία. Η παραλία του Ίσου βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά της Κέρκυρας και μαζί με τα Λαούδια, τη Λίμνη Κορισίων και το Χαλικούνα αποτελούν το σπουδαιότερο υδροβιότοπο του νησιού. Εδώ βρίσκουν καταφύγιο πάνω από 120 είδη πουλιών και υπάρχουν εκατοντάδες είδη αυτοφυούς βλάστησης, τα πανέμορφα κρίνα της θάλασσας π.χ. και η σπάνια ορχιδέα. Η δημιουργία των πετρόμορφων αμοθινών και αμολόφων έχει ξεκινήσει εδώ και 140 με 250.000 χρόνια π.Χ. Είναι το έδαφος που ευδοκιμούν τώρα οι κέδροι στην πανίδα της περιοχής. Στην πανίδα της περιοχής, εκτός από τα 120 είδη πουλιών, όπως φλαμίγκος, κορμοράνι, σφυριχτάρια, αργυροτσικνιάδες, πάπιες, περιλαμβάνονται και χιλιάδες πεταλούδες και πολλά είδη χελωνιών, όπως η Μεσογειακή χελώνα της Κασπίας, η Μεσογειακή χελώνα, η χελώνα της Κασπίας και η Ευρωπαϊκή νεροχελώνα. Και ένα σπάνιο είδος αράχνης που είναι αντικείμενο μελέτης από ξένα πανεπιστήμια. Εδώ συνυπάρχουν διαφορετικά οικοσυστήματα, το κεντροδάσος, η λίμνη, οι αμοθήνες, η θάλασσα, τα θαλασσοπούλια και τα άλλα σπάνια είδη, μια βιοποικιλότητα που δεν συναντιέται εύκολα αλλού. Αλλά ο ανέγκυφτος ακόμα φυσικός παράδεισος έχει και αρχαιολογική αξία. Έχει αποδειχθεί ότι υπήρχε οικισμός της πρώιμης παλαιολιθικής εποχής, 400 χρόνια πριν την επίσημη χρονολογία ύπαρξής της. Έχει βρεθεί πέτρινο εργαλείο που προσδιορίστηκε ανάμεσα στα 950 με 750.000 χρόνια π.Χ. Επίσης, άλλα 150 πέτρινα εργαλεία και 60 υπολείμματα ανθρώπινων οστών που αποδεικνύουν ότι η περιοχή ήταν αυτή που ήταν η πρώτη που κατοικήθηκε στο νησί. Μαζί βρέθηκαν και υπολείμματα από τη δεξιά, κάτω γνάθο υποποτάμου. Αυτά όλα βρίσκονται σε ειδική αίθουσα στο Μουσείο της Κέρκυρας, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κέρκυρας. Αποτελεί λοιπόν ανεκτήμητο φυσικό και αρχαιολογικό θησαυρό μαζί με το Βυζαντινό κάστρο του Γαρδικιού και το παλαιολιθικό σπήλαιο της Γράβας. Δυστυχώς, με άλλα πανέμορφα οικοσυστήματα έχουν μπει στο στόχαστρο των αρπακτικών του Διεθνούς και Ντόπιου Κεφαλαίου. Ανήκει πλέον στον ΤΑΙΠΕΔ, όλοι γνωρίζουμε τις συνέπειες και το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Η Λίμνη Κορισίων και ο Ίσος, τα Λαούδια και όλη η περιοχή και ο Χαλικούνας θα πρέπει να παραμείνουν στην ιδιοκτησία του ελληνικού λαού για να τη χαίρονται οι μελλοντικές γενιές και οι κάτοικοι αυτού του τόπου. Εκτός από νατούρα, πρέπει να γίνει και θαλάσσιο πάρκο αυτή η περιοχή. Όλη η περιοχή δηλαδή, ο Ίσος, ο Χαλικούνας, η Λίμνη Κορισίων και τα Λαούδια. Αποστολή λοιπόν και υποχρέωση όλων μας είναι η ακύρωση οποιοδήποτε σχεδίου καταστροφής και εκμετάλλευσης της περιοχής. Με κάθε μέσο, με κάθε κόστος, με κάθε τρόπο. Ο Κόρισος πρωτοστατεί σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια. Δέκατος λοιπόν Κόρισος αγώνας δρόμου στην Άμμο, ένας ιδιόμορφος θα λέγαμε αγώνας, το οποίο δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα, είναι στην Άμμο και έχουμε και μάλιστα διεθνείς συμμετοχές. Τα τελευταία χρόνια έχουμε στάνταρ επισκέψεις, ιδίως από Γερμανούς. Ένας δέκατος αγώνας συνεχόμενος, όπου και στην περίοδο της πανδημίας και των απαγορεύσεων καταφέραμε και τον οργανώσαμε και τις δύο προηγούμενες χρονιές κάτω από τα αυστηρά πρωτόκολλα που ήταν επιβεβλημένα. Το 2009 σε αυτή την περιοχή πρέπει να θυμίσω ότι διεξήχθη το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Beach Handball με τεράστια επιτυχία, μάλιστα σαν διοργανωτές τότε με το Δήμο Μελιτίων ανεβάσαμε πάρα πολύ τον πύχη στην διοργάνωση.
Ο 10ος λοιπόν αγώνας δρόμου ο Κόρισσος καλεί τους Κερκυραίους, τις Κερκυραίες και αυτούς που δεν έχουν επισκεφθεί τον Ίσο, αλλά και αυτοί που τον έχουν επισκεφθεί να έρθουν πάλι να συμμετέχουν είτε σαν περίπατο είτε σαν αγώνας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να δηλώσουν συμμετοχή μέσα από το korissos.gr, το οποίο είναι μια ασφαλής τοποθεσία στο διαδίκτυο, να κατεβάσουν το αρχείο που λέγεται αίτηση συμμετοχής, δήλωση συμμετοχής και να το στείλουν στο email. Όμως, έχουμε προβλέψει με τους πάρα πολλούς εθελοντές και κυρίως εθελοντές από τις παραλίμνιες, θα λέγαμε, κοινότητες, το Αϊμαθιά, από τα Μπραγκανιώτικα, από το Χλωμό, από τις Αργυράδες, ακόμα και από τα Βασιλάτικα, να έχουμε έτοιμες τις γραμματείες για δηλώσεις συμμετοχής αυτών που θα έρθουν τελευταίοι. Είναι μια συνδιοργάνωση, θα λέγαμε, με τους βετεράνες αθλητές Στίβου, με τους γυμναστές Κέρκυρας την ΠΕΠΦΑ, με τη σωματεία του ΣΕΓΑΣ, με τον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο. Συμμετέχει πάντα η ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας κάτω από το πρόγραμμα Διάπλους, από το πρόγραμμα απεξάρτησης, και εδώ θα ανοίξω μία παρενθεσούλα. Ο Διάπλους λοιπόν το 2023 σε αυτήν την τοποθεσία θα δημιουργήσει μία πρώτη προσπάθεια κατασκήνωσης με άτομα τα οποία είναι υπό εξάρτηση, θα λέγαμε, μέσα από ένα πρόγραμμα Εράσμους, με συμμετοχές και από την Ισπανία και από την Ιταλία και από τον Διάπλου και από τον Κόρισσο. Η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, η ΠΕΔΗΝ και ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας έχουν συμβάλει στο να πετύχει αυτή η διοργάνωση. Παράλληλα, διοργανώνουμε και Beach Handball το άλλο Σαββάτο, ακριβώς τηρώντας το έθιμο, όπως προείπα, λόγω ότι καταπτύχει αυτή η περιοχή, είναι προσβάσιμη εύκολα, είναι καταπληκτική η άμμος, η χρυσή άμμος λέμε, και εκεί μπορούν να διοργανωθούν και έχουν διοργανωθεί και παράκτια αθλήματα όπως το beach soccer, το beach tennis και το beach handball. Καλούμε λοιπόν τους Κερκυραίους και τις Κερκυραίες, και πάλι ανοίγω παρένθεση, χαίρομαι πάρα πολύ τα τελευταία 4-5 χρόνια μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μονάδες της δευτεροβάθμιας, ακόμα και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει επισκεφθεί. Δηλαδή είναι ένας τόπος, ένας προορισμός του επισκέψεων, όπου όσοι έχουν έρθει σε αυτόν τον τόπο πραγματικά λένε ότι πρέπει πρώτα να προστατευτεί, να αγκαλιαστεί έτσι, και μετά να χρησιμοποιηθεί έτσι που δεν θα κάνουμε παρεμβάσεις, αλλά θα απολαμβάνουμε το οικοσύστημα, όπως είπε η Γεωργία πριν, το οποίο δεν μπορούμε να το ξεκόψουμε, ίσως Χαλικούνας, Λίμνη, Λαούδια. Λοιπόν, Σαββάτο στις 17 του μήνα, στις 5 ώρα αρχίζει ο αγώνας, από τις 3 να έρθουν όσοι δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή, και 5 και 4 έχουμε έναν αγώνα 1.200 μέτρων για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου, ενώ στις 24 του μήνα θα βγει πάλι ανακοίνωση τύπου, με τη βοήθεια και της ΠΕΔΗΝ, θα διοργανώσουμε υπέρα τον αγώνα, τους αγώνες Beach Handball και έναν αγώνα για παιδιά γυμνασίου. Να μείνουμε όμως στον αθλητισμό και να μείνουμε πάλι σε αγώνες του ΣΕΓΑΣ, οι οποίοι θα γίνουν τις 8 Δεκάτου, είναι τα δίαθλα όπως ονομάζονται, αλλά και τις 20 Δεκάτου που θα γίνει ο καθιερωμένος πλέον δρόμος φιλίας και αγάπης. Φέτος γίνεται που συμπληρώνουμε, είναι η επέτειος μάλλον του παγκοσμίου ρεκόρ του Αρσένη του Τσιμίνου. Του παγκοσμίου εφηβικού ρεκόρ του Αρσένη του Τσιμίνου, που παραμένει ακόμα πιστεύω ενεργό. Επίσης οι αγώνες αυτοί γίνονται εις μνήμη του Σπύρου του Καρπατσέλη, αθλητή του ΣΕΓΑΣ, αθλητής του Στίβου του ΣΕΓΑΣ, αλλά και εις μνήμη του Βασίλη του Ζαβαστή, του πρώην πρόεδρου του ΣΕΓΑΣ και ενός ανθρώπου ο οποίος αγαπούσε ιδιαίτερα την Κέρκυρα και τον αθλητισμό της Κέρκυρας. Για αυτούς τους αγώνες μας μιλάει ο κύριος Νίκος Μόσχος. Συνεχίζουμε μάλλον το αναπτυξιακό σχεδιασμό, τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΣΕΓΑΣ με την οργάνωση αγώνων. Μία από αυτούς τους αγώνες είναι τα δίαθλα, που είναι η τελευταία φάση, είναι το ρηπτικό δίαθλο που έχει ρήψεις, ταχύτητες και ένα άλμα. Αλλά θα προτιμήσουν τα παιδιά να κάνουν, μάλλον θα πρέπει τα παιδιά να κάνουν τα αγωνίσματα που δεν είχαν κάνει στα προηγούμενα δύο δίαθλα. Εν συνεχεία έχουμε μια πολύ μεγάλη οργάνωση και σοβαρή, όχι μόνο κατά την άποψή μου, η οποία τελείται από το 2000.
είναι για την επέτειο της κατάρριψης του παγκοσμίου ρεκόρ του Αρσένη του Τσιμίνου. Κάνουμε αγώνες δρόμου, τους οποίους έχουμε ονομάσει Φιλίας και Αγάπης, και θα τους διοργανώσουμε στις 23 Οκτωβρίου στο χώρο της Πάνος Πλατείας. Οι αγώνες αυτοί θα είναι για δημοτικά σχολεία και για γυμνάσια, και θα είναι και 5 χιλιόμετρα έξω από το χώρο, που είναι με ελεύθερη συμμετοχή για όποιον θέλει να τρέξει. Αυτοί οι αγώνες είναι αφιερωμένοι, οι αγώνες των δημοτικών και των γυμνασίων και των λυκείων, στη μνήμη του αδικοχαμένου αθλητή μας, του Σπύρου του Καρπατσέλη, που χάθηκε πριν 1,5 χρόνο, όπως γνωρίζουμε, 2 χρόνια, ναι, και στη μνήμη του πρώην Προέδρου του ΣΕΓΑ στα 5 χιλιόμετρα, του Βασίλη του Σεβαστή. Είναι πετυχημένη η διοργάνωση κάθε χρόνο που γίνεται. Τα προηγούμενα 2 χρόνια περάσαμε λίγο δύσκολες καταστάσεις με τον κορονοϊό, όμως πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή αφενός, και αφετέρου μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις θα δοθεί ευκαιρία σε παιδιά που έχουν δυνατότητες στους δρόμους να λάβουν μέρος. Επίσης θέλω να πω ότι προχώρησε η διαδικασία για την προγραμματική σύμβαση της περιφέρειας με το μελετητή για την παράδοση της μελέτης από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, και θα ακολουθήσει μια διαδρομή που θέλω να πιστεύω ότι αν το κυνηγήσουν οι αρμόδιοι θα είναι σύντομη, αν δεν το κυνηγήσουν θα είναι αργή οπωσδήποτε, που θα πρέπει να πάει σε ένα αποκεντρωμένη διοίκηση, να ξαναγυρίσει, να περάσει τέλος πάντων από κάποιες διαδικασίες για να μπορέσει να δημοπρατηθεί το έργο. Οι συνθήκες εδώ πέρα που περνάμε είναι πάρα πολύ δύσκολες. Πραγματικά, τι να σας πω. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα των σωματείων με παρουσία αρκετών παιδιών. Επαναλαμβάνω, τα προβλήματα μας είναι πάρα πολλά. Έχουμε ακούσει διάφορα σενάρια, βέβαια, ότι θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, είτε στο Χλεοτάπητα, είτε στους χώρους που είναι αφιλόξενοι και επικίνδυνοι, στα ποδητήρια και κάτω από την κερκίδα. Να πάρουν κάποια βασικά όργανα που χρειαζόμαστε για την προπόνηση όχι μόνο των αθλητών, αλλά και των άλλων, των αγωνιστικών αθλητών, μάλλον αυτών που συμμετέχουν στους αγώνες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αν πάρουν απάνω τους πραγματικά τα προβλήματα, θα μπορούμε να βρούμε σύντομα καλύτερες προϋποθέσεις, να δημιουργηθούν μάλλον καλύτερες προϋποθέσεις για την άθληση των παιδιών. Ευχόμαστε συνέχεια, έχουμε μια, μπορώ να πω έτσι, πιεστική σχέση με τους αρμόδιους φορείς. Βρίσκουμε ανταπόκριση, αλλά αποτελέσματα δεν βρίσκουμε. Ελπίζω σύντομα να βρούμε και αποτελέσματα. Και να τελειώσουμε με τους αγώνες Corfol Town, αγώνες δρόμου οι οποίοι γίνονται στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Αυτοί οι αγώνες θα γίνουν στις 24 Σενάτου, και για αυτούς τους αγώνες μας μιλάει ο κύριος Αλαμάνος. Το ένα, το Corfol Town Trail, το τρίτο σε συνεργασία σε διοργάνωση με το Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της Δήμος Κέρκυρας, θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Χώρος εκκίνησης και τερματισμού είναι το σημείο κοντά στο Λιστόνι κάτω πλατεία. Υπάρχουν 3 διαδρομές, 14 χιλιόμετρα, 7 χιλιόμετρα και τα 5 χιλιόμετρα περίπατος που είναι και δωρεάν. Με ξεναγό θα μπορούσαμε να ξεναγηθούμε στα μνημεία της πόλης μας από τοπικούς ξεναγούς. Είναι μια διοργάνωση η οποία έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν και 12 χοροδίες, οι οποίες θα βρίσκονται σε διάφορα σημεία περπατώντας ή τρέχοντας, θα μπορέσεις να ακούσεις κάποιες νότες από κάποια αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Οι διαδρομές ξεκινάνε από την πλατεία και πηγαίνουν στη Σπηλιά, μετά ανεβαίνουν στο Νέο Φρούριο, μετά πάμε στην Ανουτσιάδα, το παλαιό δημαρχείο του Σαντζιάγωμο, μετά ανεβαίνουμε στην πλατεία Καντούνη και μετά η μεγάλη διαδρομή πηγαίνει μέχρι την ανάληψη και γυρίζει από το Μόρεπο, από την παραλιακή της Γαρίτσας, όπου εκεί συναντάει την διαδρομή των 7 χιλιόμετρων που πλην από την Ιόνια Ακαδημία περνάει απέναντι στον ναό και πηγαίνουν μαζί στο παλαιό Φρούριο, ανεβαίνουν πάνω και μετά πηγαίνουμε Μποσκέτο, Ανάκτορα,
πηγαίνουμε στα Μουράγια, μπαίνουμε στο Καμπιέλο και επιστρέφουμε μετά από την Νικηφόρου Θεοτόκη, την γνωστή μας πλακάδα στην πλατεία. Υπάρχουν πάρα πολλές συμμετοχές και οι μισές σχεδόν συμμετοχές είναι από ανθρώπους που έχουν έρθει για τουρισμό στο νησί μας. Θεωρώ ότι το συνδυάζουν να κάνουν κάποιο μικρό event, να συμμετέχουν σε κάποιο μικρό event που είναι στην πόλη μας τις συγκεκριμένες μέρες. Μιας και το τρίπτυχο είναι το σλόγγαν του αγώνα, είναι «Τρέχω στην ιστορία μου», και να γνωρίσουν ένα σωρό μνημεία που έχουμε στην πόλη μας, αυτό το μνημείο της UNESCO, στο οποίο θέλουμε να αναδείξουμε και θέλουμε να απολαύσουμε μια διαδρομή το επόμενο Σάββατο το απόγευμα. Οι εγγραφές μας είναι ανοιχτές στο site του Corfu Mountain Trail. Φέτος μεγάλος χορηγός μας είναι το Greek Villas. Και σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε μαζί και να περάσουμε όμορφα το Σάββατο το απόγευμα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τελείωσε η σημερινή μας αθλητική εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, την ίδια ώρα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, ευχάριστο, και βέβαια να βρισκόμαστε στους αθλητικούς χώρους όπου γίνονται οι αγώνες. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή.